Πάτερ, εκτός από το Πάτερ ημών, υπάρχει κάποια άλλη εύκολη και μικρή προσευχούλα που θα μπορούσαμε να λέμε όλοι μαζί σαν οικογένεια? Βεβαίως. Υπάρχει μια τόσο μικρή, αποτελείται μόνο από 5 λέξεις, αλλά είναι τόσο δυνατή. Αρέσει πάρα πολύ στον ουράνιο μας πατέρα και φοβίζει πάρα πολύ τους δαίμονες. Αυτή η προσευχή είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Είναι πολύ δυνατή γιατί έχει βαθιά νοήματα κρυμμένα μέσα σε αυτές τις 5 λέξεις. Μπορείτε να μας την ερμηνεύσετε? Βεβαίως. Με τη λέξη Κύριε ομολογούμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και Θεός μας. Ομολογούμε δηλαδή τον Σωτήρα μας ότι είναι ο Θεός μας. Όμως ταυτόχρονα ομολογούμε και κάτι άλλο, ότι εμείς με τη θέλησή μας τον κάνουμε Κύριο της ζωής μας, Κύριο του νου μας, Κύριο της ύπαρξής μας, Κύριο της καρδιάς μας. Ταυτόχρονα δηλαδή τον παρακαλάμε να κυριαρχήσει σε όλη μας τη ζωή και να φωτίσει το νου μας ώστε να ξέρουμε ποιο είναι το καλό και η αρετή που πρέπει εμείς να ακολουθάμε, αλλά ταυτόχρονα να πλημμυρίσει την καρδιά μας με την δική του αγάπη και σπλαχνία, το δικό του θεϊκό έρωτα, για να αγάπαμε όλο τον κόσμο, όλη τη χτίση, όλους τους ανθρώπους και πάνω απ' όλα το Θεό μας. Με τη λέξη Ιησούς ομολογούμε την πίστη μας στον Υιό του Θεού σαν άνθρωπο. Βλέπεις, το όνομα Ιησούς είναι το ανθρώπινο όνομα, είναι της ανθρώπινης φύσης το όνομα του Κυρίου μας. Δηλαδή, με τη λέξη Κύριε τον ομολογούμε Θεό, με τη λέξη Ιησού τον ομολογούμε άνθρωπο. Μαζί, Κύριε Ιησού, τον ομολογούμε Θεάνθρωπο. Είναι μια ομολογία πίστεως, είναι ολόκληρη θεολογία. Είναι το όνομα όμως εκείνο που φοβάται πάρα πολύ ο Σατανάς, που το τρομάζει πάρα πολύ, γιατί το έγραψε μέσα στη γραφή. Δεν υπάρχει, λέει, άλλο όνομα πιο δυνατό στον ουρανό και στη γη από το όνομα Ιησούς. Η λέξη Ιησούς είναι το όνομα του ανθρώπινου, του αγαπημένου μας. Γι' αυτό τον το λέμε με πολύ αγάπη, με πολύ πίστη. Πλημμυρίζει ο Θεός την ύπαρξή μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με τη λέξη Χριστέ ομολογούμε ότι ο Ιησούς, ο Κύριος μας, είναι ο Μεσσίας, δηλαδή αυτός που ήρθε για να μας σώσει, να μας οδηγήσει στην αγκαλιά του ουράνιου μας Πατέρα. Γι' αυτό αυτές οι τρεις λέξεις είναι η δύναμή μας, είναι η πίστη μας και ο φόβος του Σατανά. Πάμε στην τέταρτη λέξη, ελέησόν με. Ελέησόν με αναφέρεται και στο σώμα και στη ψυχή αυτή η λέξη. Για το σώμα τον παρακαλάμε να μας δώσει, όταν λέμε ελέησόν με, τον παρακαλάμε να μας δώσει τα της επιβίωσης, για να επιβιώσουμε, ό,τι έχουμε ανάγκη, αποτροφή. Τον παρακαλάμε όμως να μας φωτίσει, να λύνουμε τα προβλήματα, τα διάφορα προβλήματα που έρχονται στη ζωή και μας ταλαιπωρούν. Τον παρακαλάμε όμως να μας γλιτώνει και από τις αρρώστιες, από κάθε τι κακό. Αλλά αυτή είναι η νιώψη που αναφέρεται στο σώμα. Για η ψυχή, όταν λέμε ελέησόν με, αναφερόμαστε στη δύναμη, στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που αυτή η δύναμη είναι εκείνη που αγιάζει την ψυχή μας, που αγνίζει το σώμα μας, διορθώνει τους λογισμούς μας, αποκαθαίρει τις έννοιες που έχουμε μέσα και λαμπρύνει γενικά την ψυχή μας, πλημμυρίζοντάς τις με το φως και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με τη λέξη την πέμπτη «με» ομολογούμε ότι εγώ, Κύριε, είμαι ο αμαρτωλός, εγώ είμαι ο ελεήνος άνθρωπος, εγώ είμαι και κανείς άλλος. Ομολογούμε δηλαδή ταπεινά αυτό που θέλει ο Κύριος μας, πάντοτε ομολογούμε. Τι να ομολογούμε? Ότι είμαστε απλά παιδιά που κάνουμε πολλές αμαρτίες. Κάθε φορά που λέμε ελέησόν με, ομολογούμε δηλαδή την αδυναμία μας. Αυτή η ταπείνωση μας τρομάζει το Σατανά πολύ, γιατί είναι εγωιστής εκείνος και δεν θέλει ταπεινά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα όμως χαροποιεί τον Κύριό μας για την ταπείνωση αυτή που λέμε. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με είναι τόσο δυνατό, μα τόσο δυνατό, που όταν τη λέμε αυτή την προσευχή πολλές φορές, τότε μας περιλούει το Άγιο Πνεύμα, όπως είπα, η χάρη του Άγιου Πνεύματος, και μας βοηθάει να παραμένουμε άτρωτοι από κάθε δεσμό και επίδραση του Σατανά. Τη δύναμη αυτής της προσευχής την έζησα εγώ στην Αφρική, στις Ιεραποστολές. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Συνήθως την προσευχή αυτή τη λέμε με το κομπόσχοινο. Τι είναι το κομπόσχοινο, πάτε? Είναι ένα σχοινάκι φτιαγμένο με κόμπους.
όλο κόμπι. Και κάθε φορά λέμε σε κάθε κόμπο, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Είναι κάθε κόμπος αποτελείται από 9 σταυρουδάκια. Τι είναι αυτά τα σταυρουδάκια? Αυτά τα σταυρουδάκια συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι πριν δημιουργήσει ο Θεός τον άνθρωπο, δημιούργησε τους Αγίους Αγγέλους. Δημιούργησε τα 10 τάγματα των αγγέλων. Αλλά το ένα τάγμα με τον Αιωσφόρο ολιγοπίστησε, αντέδρασε, απομακρύθηκε από τον Θεό, ήθελε να βλέπει ο Αιωσφόρος να γίνει Θεός, να πάρει τη θέση του Θεού από τον εγωισμό του. Και τότε εξέπεσε από τον Παράδεισο, εξέπεσε από τον ουρανό και πέφτοντας έγινε ο αρχηγός, ο Αιωσφόρος, και όλοι οι άγγελοι έγιναν δαίμονες. Είναι το τάγμα των δαιμόνων. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Όταν έφυγε το 10ο τάγμα, απομακρύθηκε από κοντά του, τότε είπε, εγώ θα φτιάξω τώρα τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φυλή, και όσοι από τους ανθρώπους θα με αγαπήσουν, θα με εμπιστευθούν και θα υπακούν τα λόγια μου, εγώ αυτός θα τους πάρω στο ουράνιο βασίλειο και θα αντικαταστήσουν το 10ο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό και με το κομπόσχοινο, κάθε φορά που λέμε, που κρατάμε ένα κόμπο, ομολογούμε ταυτόχρονα ότι στα 9 τάγματα των αγγέλων, εάν εμείς ζήσουμε σωστά, θα αποτελέσουμε το 10ο τάγμα των αγγέλων, που θα αποτελείται από τους ανθρώπους. Αυτό το κομπόσχοινο το φοβάται πάρα πολύ ο Σατανάς. Μια φορά λοιπόν στην Αφρική με φώναξα να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες. Ανάμεσα σε αυτούς άλλοι ήταν βαπτισμένοι χριστιανοί, αλλά υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι, ακόμα δεν είχαν μοιηθεί στα του χριστιανισμού, αλλά υπήρχαν και πολλοί που ήταν ακόμα ειδωλολάτρες. Λοιπόν, όλοι αυτοί με άκουαν με πολύ προσοχή. Και όταν τους εξήγησα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, τους άρεσε πάρα πολύ. Και μου είπαν αν μπορούν να τη λένε και αυτοί. Βεβαίως τους είπα. Όλοι μπορείτε να τη λέτε. Και εσείς που ακόμα δεν βαπτιστήκατε, μέχρι να βαπτιστείτε, αλλά και εσείς που ακόμα δεν έχετε πιστέψει στον Χριστό, όταν θα την λέτε, θα δείτε πόση δύναμη και πόση χάρη θα σας δώσει ο Κύριος μας. Πράγματι λοιπόν, είχα μαζί μου πολλά μικρά κομποσχοινάκια και τους έδωσα από ένα. Μου έκανε εντύπωση πως την άλλη μέρα έμαθα το εξής, ότι με κάποιες γυναίκες που ήρθαν εκεί και που τους άρεσε πολύ η προσευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ ελέησον, όταν μπήκα στα σπίτια τους, σηκώθηκαν τη νύχτα λοιπόν για να μην τους βλέπει ο άντρας τους και έλεγαν το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Και τότε λέγει, τι συνέβηκε? Ξύπνησαν οι άντρες τους τρομαγμένοι, φοβισμένοι, και έβλεπαν οι γυναίκες τους ήταν λουσμένες μέσα σε ένα φως. Αλλά υπήρχε μια τρομερά μεγάλη δύναμη που τους περιέβαλε. Αλλά αυτοί, επειδή ο Σατανάς που ήταν μέσα τους, γιατί ασχολούντουσαν με τα μάγια, με τις μαγείες, τους έβαζε να κάνουν κακό στις γυναίκες τους. Και όταν πήγαν να τις χτυπήσουν, μια δύναμη τρομακτική τους αποθούσε. Τόσο πολύ τους είχε φοβήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που τρομαγμένοι έπεσαν κάτω και πιστοχωρώντας απομακρύθησαν από τις καλύβες τους. Όταν την άλλη μέρα επέστρεψαν, πρωινές πια ώρες, τότε είπα στη γυναίκα τους, τι ήταν αυτό που έκανες, τι ήταν αυτό που σε φώτισε τόσο πολύ και έλαμπες, ποια ήταν αυτή η δύναμη που μας έδιωξε? Και εκείνες τους μίλησαν για τον Χριστό, τους μίλησαν για τη δύναμη της προσευχής και πολλοί από αυτούς πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Ας πούμε και άλλη μια ερώτηση, και άλλο ένα παραδειγματάκι για τη δύναμη της προσευχής. Τι λέτε, θέλετε? Ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρχε μια γυναίκα σε ένα άλλο μέρος που βασανίζονταν πάρα πολύ από δαιμόνια και από τις μαγείες. Η οικογένειά της προερχόταν από μια οικογένεια που πολλοί άντρες ήταν αρχηγοί και έκαναν μάγια. Και αυτό μεταφερόταν και στα παιδιά τους. Γιατί έκαναν και τα παιδιά τους πολλές φορές να είναι παρόντες στα μάγια και το κακό είχε μπει σε όλη την οικογένεια. Μια τέτοια λοιπόν γυναίκα κάποια στιγμή παντρεύτηκε, αλλά υπέφερε πάρα πολλά από τις δυνάμεις του Σατανά. Ήρθε λοιπόν μια μέρα ο άντρας της και με παρεκάλεσε, ο οποίος ήταν χριστιανός, να την βοηθήσω. Πήγα λοιπόν στο σπίτι και εκεί όπως συζητούσαμε μου αποκαλύφθηκε το πρόβλημά της. Τότε της είπα,
να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και της έδωσε ένα κομποσκινάκι. Λέω, κάνε το κομποσκινάκι και λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με κάθε μέρα. Κάνε τρεις φορές πρωί, τρεις φορές το μεσημέρι, τρεις φορές το βράδυ. Και θα δεις ότι σιγά σιγά όλα θα φύγουν αυτά. Πράγματι λοιπόν, μόλις της το έδωσα το κομποσκινάκι, αμέσως οι δυνάμεις που την βασάνισαν σταματήσανε. Και ένιωσε μια γαλήνη ηρεμία. Μόλις μου το ξανάδωσε, αμέσως επανήρθε η ταραχή. Μου το παίρνει με βιαιότητα και τότε ένιωσε ότι κάθε φορά που το κρατούσε στην καρδιά της, επικρατούσε μια γαλήνη μια ηρεμία, γιατί έφευγαν οι δυνάμεις που τη βασάνισαν. Στο σημείο που με παρεκάλεσαν να της δώσω το κομπόσχημα, της το έδωσα. Αλλά της είπα και κάτι άλλο, ότι αν θέλεις αυτή η προσευχή να έχει δύναμη, πρέπει πρώτα, γιατί είχε βαφτιστεί, αλλά δεν ήταν πολύ κοντά στην εκκλησία, πρέπει πρώτα να πας να εξομολογηθείς, να πεις τα λάθη σου, να καθαριστεί η καρδιά σου από τη βρωμιά των αμαρτίων. Μετά να μεταλάβεις και μετά με πολύ αγάπη να μιλάς στον ουρανό μας Πατέρα και του λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν». Πράγματι λοιπόν τα έκανε όλα αυτά γυναίκα. Και από τότε επανήρθε η γαλήνη και ειρήνη στο σπίτι της. Τέτοια παραδείγματα πάμπολα. Εύχομαι όμως και εσείς από σήμερα να πάρετε ένα κομπασκινάκι και να λέτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν». Να ξέρετε ότι η προσευχή που θα λέτε όλοι μαζί σαν οικογένεια θα αγιάσει το σπίτι σας και θα το ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ. Και από μέσα εκεί, χάρη στο Αγίου Πνεύματος, δεν θα φύγει ποτέ. Φτάνει να το λέτε με ταπείνωση, με πίστη και με πολύ αγάπη.